Μάρια, Night Rage, είστε στο στούντιο τώρα, γράφετε, με Φώτη, παραγωγό, ηχολήπτη. Τι να περιμένουμε, πότε βγαίνει το άλμπουμ? Το άλμπουμ θα βγει μάλλον στις 10 Μαΐου. Έχουμε τελειώσει γενικά όλες τις εγγραφείς εδώ με τον φίλο μου τον Φώτη. Είναι η πρώτη φορά που γράφουμε ένα άλμπουμ σαν Night Rage, γενικά σε όλη την καριέρα που έχουμε τόσα χρόνια, ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος στην Ελλάδα. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Συνήθως τα ηχογραφούσαμε στο εξωτερικό ακόμα και με την παλιά μου μπάντα, το Exhumation, ας πούμε. Και είναι, θεωρώ ότι θα είναι ίσως το καλύτερο άλμπουμ των Night Age αυτό. Και επειδή έχουμε πολύ ωραία συνεργασία με τον Φώτη, και είμαι χαρούμενος που γυρίσαμε στον τόπο του εγκλήματος, εκεί που γεννήθηκε η μπάντα, ας πούμε. Γιατί οι Night Age γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και μετά είχα φύγει στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, στα τελειώματα του άλμπουμ. Κάναμε και τρία βίντεο με τον Μπάμπι τον Κατσιόνι, τα τελειώσαμε και αυτά, και ευελπιστούμε θα κάνουμε φυσικά κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα μετά αφού βγει το άλμπουμ, και ευελπιστούμε και για κάποιο άλλο tour, Ευρώπη, Αμερική, το ψάχνουμε και αυτό το θέμα τώρα, αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτό θα είναι, εντάξει, δεν μ' άρεσε να περί αυτό λόγο και να λέω ότι συνήθως οι μουσικοί το λένε αυτό το πράγμα, ότι το τελευταίο άλμπουμ είναι το καλύτερο, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Και αυτό πιστεύω οφείλεται και στη συνεργασία που έχουμε, τέλεια συνεργασία θα έλεγα, που έχουμε με τον φίλο μου τον Φώτη εδώ πέρα. Και πρώτη φορά έχεις και Έλληνα τραγουδιστή. Ναι, αλλάξαμε και τραγουδιστή. Δυστυχώς έφυγε αυτός που είχαμε πριν. Και έχουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Τόγκα, έναν που ήρθε και αυτός σαν απομηχανής θεός. Πάλι μας βοήθησε ο Φώτης και σε αυτό. Όπου και είχατε, πόλησε... να βγούμε το κουτσομπολιό, είχατε περιοδία στη Γερμανία. Μάλιστα, ναι. Και έκατσε και έμαθε τα τραγούδια. Τα έμαθε σε 10 μέρες μέσα, ας πούμε, τα τραγούδια. Μας βοήθησε ο άνθρωπος, έκανε τη δουλειά του σωστά, και μετά από αυτό το επόμενο λογικό βήμα ήταν ότι μπήκε και στην μπάντα. Δηλαδή, για ένα περίεργο λόγο, ας πούμε, κόλλησε πάρα πολύ καλά η φωνή του, και γενικά το όλο πράγμα, ας πούμε, ήρθε και έδεσε. Τέλεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά.